Κύριε Πρόεδρε, ακολουθεί και μια παράδεκτη διαδικασία. Είμαστε περίπου 3 ώρες εδώ και σε αυτές τις 3 ώρες έχει μιλήσει μόνο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να παιχθεί το γνωστό διπολικό μπαλάκι. Και είναι, επειδή ο Υπουργός είχε δουλειά, σήμερα θα μπορούσε να μιλήσει αύριο. Δεν μπορεί να διακόπτει τη ροή των εισηγητών και των ειδικών αγορητών, των γενικών εισηγητών του προϋπολογισμού, με αυτόν τον τρόπο. Μετά την ομιλία της κυρίας Αξιόμου. Ο Υπουργός, κύριε Καραθανασόπουλο, μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Για να έχουμε το γνωστό μπαλάκι, κύριε Πρόεδρε. Συνήθως ο κύριος Υπουργός έπρεπε να έχει την ευθυξία να ακούσει όλους τους γενικούς εισηγητές. Άμα το θέλετε και έτσι. Και να απαντήσει μετά σε όλους τους γενικούς εισηγητές. Δεν είναι οι υπόλοιποι γενικοί εισηγητές παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Υπάρχουν και επόμενες μέρες. Να είμαστε καθαροί. Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν και επόμενες μέρες και θα πάρουν τον λόγο και άλλοι υπουργοί. Επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο επαναλαμβάνεται, αυτό το γνωστό πικ-πονγκ που εξυπηρετεί και την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το παίζουν και οι δύο πολύ ευχάριστα. Γιατί τους εξυπηρετεί. Αν θέλετε, πάρτε τον λόγο, γιατί βιάζεστε κιόλας από τη σειρά. Θα το πάρω τον λόγο, γιατί βιάζομαι, το ξέρω πολύ καλά ότι εγώ βιάζομαι. Ευχαριστώ. Ο κρατικός προϋπολογισμός, λοιπόν, τι είναι? Ένα εργαλείο υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Είναι βαθύτατα αντιλαϊκός, ταξικός, γιατί κάνει μια αναδιανομή από τους πολλούς προς όφελος των λίγων. Δηλαδή τα παίρνει με απλά λόγια από τον λαό για να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για να δούμε λοιπόν ορισμένα στοιχεία ενδεικτικά. Τα έσοδα, η φορολογία εκτοξεύεται στα 50 δις. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση, εκτιμάται, κατά 3,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, του συνόλου των εσόδων. Από αυτά τα 3,5 δις, τα 2 δις θα είναι αύξηση των έμεσων φόρων. Της πιο αντιλαϊκής φορολογίας που υπάρχει, η οποία χτυπάει τα λαϊκά εισοδήματα, η έμεση φορολογία. Με αποτέλεσμα, ο λόγος έμεσης φορολογίας προς σύνολο φορολογικών εσόδων να είναι στο 57%. Πολύ πάνω από το μισά έσοδα του κράτους προέρχονται από αυτόν τον άδικο, βάρβαρο, αντιλαϊκό φόρο. Αλλά και συνολικότερα ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος είναι αντιλαϊκός. Γιατί αποτελεί και για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ένα εργαλείο θωράκης της ανταγωνιστικότητας, με επί της ουσίας να προχωράνε σε μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η πρώτη συμβολική κίνηση που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα διανεμόμενα κέρδη, στους ραντιέριδες δηλαδή. Ενώ διατήρησε όλους τους άλλους αντιλαϊκούς φόρους όπως είχαν. Συμβολική κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυβέρνηση προχώρησε περαιτέρω στη μείωση και των φορολογικών συντελεστών των νομικών προσώπων, αλλά και των διανεμόμενων κερδών. Και δεν μιλάμε για τις νέες μειώσεις που θα υπάρχουν στις φορολογικές συντελεστές των επιχειρηματικών ομίλων, για τις απαλλαγές που υπάρχουν σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων, για τις υπεραποσβέσεις οι οποίες προτείνονται για μια σειρά επενδύσεις όσον αφορά τη ψηφιακή μετάβαση. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Την όλο και μικρότερη συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων στα φορολογικά έσοδα του κράτους. Για το 2020 η επίσημη έκθεση φορολογικών δαπανών που είναι μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό στη σελίδα 13 έχει ένα πίνακα, τον πίνακα 1, όπου μιλάει για την ποσοστιαία συμμετοχή των βασικών φορολογιών στα συνολικά φορολογικά έσοδα. Πόσο είναι η ποσοστιαία συμμετοχή των εσόδων από τα νομικά πρόσωπα? Και εδώ προσέξτε, δεν μπαίνουν μόνο οι ανώνυμες εταιρείες, μπαίνουν όλοι που έχουν τέτοιο, ακόμη και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πώς είναι η συμμετοχή τους? Δηλαδή 800.000 επιχειρήσεις, τυπικά επιχειρήσεις. Η συμμετοχή τους είναι μόνο 5,46%. Ωραία, μεγάλη συμμετοχή, τεράστια στα φορολογικά έσοδα. Όταν ο λαός πληρώνει σχεδόν το σύνολο, τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερον, ακίνητη περιουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διατήρησαν τον αντιλαϊκό έμφυα. Πόσα είναι τα έσοδα από τον αντιλαϊκό έμφυα, που και εκεί υπάρχουν απαλλαγές στη φορολόγηση νομικών επιχειρήσεων που έχουν ακίνητη περιουσία, ή και στις offshore εταιρείες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν ακίνητη περιουσία, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι λέει η έκθεση πάλι για τα φορολογικά έσοδα, για τις φορολογικές δαπάνες? Πίνακας 5, σελίδα 19 της έκθεσης. Έχουν απαλλαγή επιχειρηματικοί όμιλοι από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, ο ΕΦΑΛ, και τα έσοδα τα οποία δεν δίνουν στο κράτος. Από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος, από το 2002, έχει πάρει απαλλαγή. Καμία κυβέρνηση δεν τον εφάρμοσε. 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από τον έμφυα. Αν πλήρωναν τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τον ΕΦΑ, δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε έμφυα. Και όμως όλες οι κυβερνήσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δεν εφάρμοσαν ποτέ αυτόν τον νόμο. Είναι και αυτό φιλολαϊκό μέτρο, φαίνεται. Τρίτο ζήτημα, φορολογία πλοίων. Στην ίδια έκθεση 41 φοροαπαλλαγές, και μάλιστα συνταγματικές κατοχυρωμένες. Και όταν το ΚΚΕ έβαλε ζήτημα να καταργηθεί η φοροασυλία και η συνταγματική της κατοχύρωση, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής αρνήθηκαν την τροποποίηση του συντάγματος στο συγκεκριμένο νόμο. Γιατί? Γιατί θέλουν όλοι αυτοί το εφοπλιστικό κεφάλαιο να μην πληρώνει φόρους στη χώρα μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έως τις 14 Ενδεκάτου οι Έλληνες εφοπλιστές δαπάνησαν 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά 330 πλοίων από δεύτερο χέρι. Και μέχρι τις 9 Ενδεκάτου έχουν υποκατασκευή στα ναυπηγεία της Ασίας 182 πλοία. Από πού τα βγάλαν αυτά? Από τις φοροαπαλλαγές που τους παρέχεται. Και ταυτόχρονα η κατάσταση με τους ναυτεργάτες είναι γνωστή και την εντατικοποίηση. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο το φορολογικό που έχει διαμορφωθεί είναι βάρβαρο, είναι άδικο, είναι αντιλαϊκό, είναι ταξικό. Αλλά ας πάμε και στο σκέλος των δαπανών που τόσο κοβέντα έγινε. Προβλέπεται λοιπόν ότι θα έχουμε ανάπτυξη του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή θα υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω να δοθεί σε ορισμένες κατηγορίες. Τι βλέπουμε? Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα παραμένουν στάσιμες όλα αυτά τα χρόνια. Και το 19 και το 20 και το 21 και το 22. Στασιμότητα. Μειώνονται το 21 σε σχέση με το 20, το 22 σε σχέση με το 21 οι κοινωνικές παροχές. 271 εκατομμύρια ήταν το 21, θα πάνε στα 221, 50 εκατομμύρια μείωση. Έχουμε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στα νοσοκομεία, 139 εκατομμύρια ευρώ. Και μείωση κατά 140 εκατομμύρια ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πόσο ήταν η δαπάνη, η κρατική χρηματοδότηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι ξεχαβαλωμένη τελείως? Ήταν το 2021 ήταν 268 εκατομμύρια για το 2021. Και τώρα πόσο το πάτε για το 2022? 138. Μείωση μεγαλύτερη του 50%. Είναι ο πίνακας, για να σας διευκολύνω κύριε Υπουργέ, 326 στη σελίδα 122. Αυτή είναι η κρατική χρηματοδότηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μειωμένη κατά 50%. Γιατί καμιά φορά και οι απόλυτοι αριθμοί δεν λένε την πραγματικότητα. Έχουμε μείωση στις μεταβιβάσεις προς τον ΕΟΠΥ κατά 69 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η φαρμακευτική δαπάνη, που μπορεί να φαίνεται αυξημένη κατά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι δώρο προς τους φαρμακοβιομήχανους ως επιστροφή του clawback, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την έρευνα. Ένα ακόμη δωράκι. Και δεν είναι το μοναδικό δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους, υπάρχουν και άλλα δώρα. Για παράδειγμα, δώρο είναι τα 850 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφόρων των εργαζόμενων. Δώρο είναι τα 190 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζόμενων. Μάνι δηλαδή με τρία νούμερα φτάσαμε στο 1,2 δις δωράκια, τα οποία περνάνε στο απειρόβλητο. Και από την άλλη μεριά έχουμε αύξηση κατά 530 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στα 3,5 δισεκατομμύρια στα εξοπλιστικά προγράμματα. Και σε αυτό πρέπει να προσθεθεί τα 4 δις που δίνουμε κάθε χρόνο για δαπάνες νατοικές. Δηλαδή, οι δαπάνες οι νατοικές και τα εξοπλιστικά προγράμματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ φτάνουν στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Το να χρηματοδοτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βεβαίως είναι ζήτημα. Γι' αυτό μειώνουμε κατά 50% την κρατική χρηματοδότηση. Και δεν μιλάμε στον πίνακα στη σελίδα 84-85 που είναι οι δαπάνες ανά Υπουργείο, όπου φαίνεται πραγματικά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης. Ποιες δαπάνες Υπουργείων εκτοξεύονται για το Υπουργείο Ενέργειας, γιατί να χρηματοδοτηθούν οι πράσινες επενδύσεις, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να επιδοτηθούν οι ψηφιακές επενδύσεις και οι ψηφιακές υποδομές, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηριχτούν τα επενδυτικά συμφέροντα, του Υπουργείου Μεταφορών για να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές που θα εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να προχωρήσουν με ΣΔΙΤ τα εγκυοβελτιωτικά έργα, δηλαδή εμπορευματοποίηση και αυτού του τομέα. Το συμπέρασμα, μόνο και μόνο από αυτή την απλή αντιπαράθεση των στοιχείων, πληρώνουν οι πολλοί για να κερδίσουν οι λίγοι. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αναδιανομή ταξικού χαρακτήρα. Και βεβαίως υπάρχει και μια δεύτερη αναδιανομή. Ποια είναι αυτή? Ανάμεσα στους λιγότερους φτωχούς, προς όφελος των περισσότερων φτωχών. Όλα αυτά τα επιδόματα τα οποία λέτε ότι δίνεται, θέρμανσης, η επιδότηση στο ρεύμα, ποιος την πληρώνει κύριε Υπουργέ? Την πληρώνουν οι λιγότερο φτωχοί, που αυτοί δεν παίρνουν επιδότηση, αλλά πληρώνουν τη σκληρή φορολογία των έμεσων φόρων και των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Που αυτοί δεν την πειράζεται, δεν την μεταβάλλεται, αυτοί την πληρώνουν την επιδότηση. Γιατί αυτό είναι ποσοστιαίο που πάει στην αύξηση της τιμής. Δεν είναι fix νούμερο ο φόρος. Έτσι λοιπόν η αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα προέλθει λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι λοιπόν αυτά θα πάνε σε βάρος και τα πληρώνουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν κάνετε μια διπλή αναδιανομή. Ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι αντιλαϊκός και το αποτέλεσμα φτάνει και μόνο για να βγει πολύ καθαρό από τη σύγκριση δύο μονάχα μεγεθών. Σας παραπέμπω κύριε Υπουργέ στη σελίδα 43 της συζητητικής έκθεσης. Τι λέτε εκεί? Λέτε ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα ανέλθει στο 4,5% το 22 σε σχέση με το 21 και η αύξηση του πραγματικού μέσου μισθού θα αυξηθεί κατά 0,2%. Να λοιπόν ποιο είναι το ζήτημα. Ότι από μια πίτα που διαμορφώνεται, όλο και μικρότερο κομμάτι πάει για τους μισθωτούς οι οποίοι επί της ουσίας παράγουν αυτή την πίτα. Πού πάει το υπόλοιπο κομμάτι? Το μεγαλύτερο μέρος πάει προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τη συνεχή εξαθλίωση, τη συνεχή επιδείνωση της θέσης των μισθωτών, των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη λοιπόν θα έχουμε συνεχώς διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στο τι παράγεται και στο τι μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και πώς ικανοποιούνται οι ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού. Και αυτή η επιδείνωση είναι διαχρονική, δεν είναι στιγμιαία αιτήσια. Και έτσι λοιπόν η μικρότερη ή μεγαλύτερη αντιμετώπιση των ανισοτήτων που λένε κάποια άλλα κόμματα, επί της ουσίας τι σημαίνει? Επί της ουσίας σημαίνει ότι να είναι λίγο μικρότερη η επιδείνωση ή λίγο μεγαλύτερη η επιδείνωση. Εκεί θα τα παίξουμε. Στα θα είναι λίγο μικρότερη η επιδείνωση. Όταν το πρόσημο είναι αρνητικό, όταν μιλάμε για επιδείνωση, αντί για βελτίωση της θέσης. Όμως βελτίωση της θέσης εργατικής τάξης σημαίνει ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων και χτύπημα των συμφερόντων των πολυεθνικών και του κεφαλαίου. Και εσείς συνεχίζετε να συγκρίνετε και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ τα διάφορα τρίμηνα, ευκαιριακά, αποσπασματικά, που συγκαλύπτουν την ουσία της συνεχής επιδείνωσης του λαού όλες τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερο στοιχείο, δεύτερο ζήτημα, η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα. Δεν θα ωφεληθεί ο λαός από την ανάπτυξη. Ποια θα ωφεληθούν? Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομιλών. Γιατί θα έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα? Το λέτε κι εσείς. Πρέπει η ανάπτυξη να θωρακιστεί, λέτε, από μια σειρά μεταρρυθμίσεις. Η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση είναι η επίσπευση των δομικών, άρα δεν μιλάμε για προσωρινές μέτρα, για δομικά μέτρα, στη σελίδα 24, στην αγορά εργασίας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Η απασχόληση να γίνει πιο ευέλικτη, λέτε. Άρα δηλαδή να προσαρμοστεί η απασχόληση στις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι στις ανάγκες των εργαζόμενων. Γιατί να το πάμε έτσι? Εμείς να το πάμε να προσαρμοστεί η απασχόληση στις ανάγκες των εργαζόμενων. Να δουλεύουν λοιπόν λιγότερες ώρες και να αμείβονται καλύτερο. Γιατί έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Να έχουν σταθερό ωράριο, να έχουν μόνιμες σχέσεις εργασίας, να έχουν συλλογικές συμβάσεις. Να λοιπόν η δικιά μας άποψη για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην αγορά εργασίας. Αυτές όμως οι αλλαγές που λέμε εμείς αντιβαίνουν, χτυπάνε την υπόθεση ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν οι όποιες αλλαγές κάνει στην αγορά εργασίας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων, οδηγούν στην εντατικοποίηση της εργασίας, στη γενίκευση της μερικής απασχόλησης, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, για να γίνουν πιο φτηνοί οι εργαζόμενοι, αναλώσιμοι, χωρίς δικαιώματα. Και εδώ τώρα το παιχνίδι που παίζεται με τον κατώτερο μισθό, επί της ουσίας, δεν αμφισβητεί την βασική άποψη την οποία έχει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο δηλαδή? Ότι η κυβέρνηση θα καθορίζει το ύψος του κατώτερου μισθού. Και αυτό θα καθορίζεται με βάση τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, αν μειώνεται το ΑΕΠ, πρέπει να μειωθεί και ο κατώτερος μισθός. Αν αυξάνεται το ΑΕΠ, πρέπει να αυξηθεί και ο κατώτερος μισθός. Ωραία πράγματα αυτά. Ωραία πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, επί της ουσίας, το κράτος, το αστικό κράτος παρεμβαίνει για να καθορίσει την αξία της εργατικής δύναμης και να τη μειώσει ακόμη περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε μια συλλογική, η ταξική πάλι και η συλλογική διαπραγμάτευση να οδηγήσει. Και ταυτόχρονα το ασφαλιστικό το προσαρμόζεται στις ίδιες πάλι ανάγκες. Είναι ωραία αυτά τα μαθηματικά που έχει η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέει ότι θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζόμενων, αν μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλήθεια. Δεν είναι το συνολικό εισόδημα των εργαζόμενων. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στο συνολικό εισόδημα. Στο συνολικό εισόδημα των εργαζόμενων δεν είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δικές του και της εργοδοσίας. Άρα λοιπόν, άμα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνεται το εισόδημα των εργαζόμενων. Μειώνεται το συνολικό εισόδημα. Μειώνεται το συνολικό εισόδημα όταν μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, και ποιος ωφελείται από αυτό? Ένα μικρό κομμάτι θα πάει στην τσέπη του εργαζόμενου, που θα είναι προσωρινό, γιατί ακριβώς επί της ουσίας δεν θα χάσει ότι θα βγει στη σύνταξη τα βαθιά γεράματα και η σύνταξη την οποία θα παίρνει θα είναι ένα επίδομα σύνταξης. Γιατί ακριβώς τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι πολύ μικρά. Και επί της ουσίας ωφελείται η επιχείρηση που κερδίζει μέσα από αυτή τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, που και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει σημαία του. Αυτό οδηγεί στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην αγορά εργασίας είναι αναγκαίες για την πορεία του καπιταλισμού και δεν είναι υπόθεση ιδεολειψιών της σημερινής κυβέρνησης. Άλλωστε, ταυτίζονται οι μεταρρυθμίσεις, οι αντιμεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, της διατήρησης στην Νέα Δημοκρατία, τα εμπόδια που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απεργία ως εμβληματική πράξη μετά την έξοδο, την τυπική από τα μνημόνια, το προέκτηνε η Νέα Δημοκρατία στον ασφιχτικό έλεγχο, στην επιδίωξη να ελέγξει ασφιχτικά τα συνδικάτα από το κράτος και την εργοδοσία. Και αυτά τα μέτρα είναι ακριβώς οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, είναι τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται στο πανευρωπαϊκό μνημόνιο που συνοδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Απασχόλησης. Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη αυτή είναι σε βάρος της εργατικής τάξης, σε βάρος των αυταπασχολούμενων που έχουν να αντιμετωπίσουν τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό αλλά και την κυβερνητική πολιτική σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών. Οι μεταρρυθμίσεις επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση συγκεκριμένων τομέων με νέους τομείς δραστηριότητας για το μεγάλο κεφάλαιο. Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις προβλέπονται να φτάσουν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022, με τη μερίδα του Λόντος να προέρχεται από την παραχώρηση της Εγνατία Οδού στους ιδιώτες. Το νέο χωροταξικό, η αλλαγή χρήση γης συγκεντρώνει τη γη σε λιγότερα χέρια. Οι χρηματοδοτήσεις από μεριάς του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στοχευμένες για να ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, πετιώντας τις καλένδες, έργα υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας και την προστασία της, όπως το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής θωράκισης ή αντισυσμικού. Έτσι λοιπόν αυτή η ανάπτυξη είναι και σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη επιπρόσθετα η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη. Κατατρώει και τα λαϊκά εισοδήματα και ενισχύει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και σχετίζεται με στρατηγικές επιλογές που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, εξωστρέφεια της οικονομίας, παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που καθορίζει και την ελληνική και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε πολυεθνικές, επεκτατική νομισματική πολιτική, έμεση φορολογία δυσβάσταχτη που διευρύνει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια. Οι πολιτικές απελευθέρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρέτησε με συνεπέλωτα κόμματα όπως στην αγορά ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση και αποτελεί το καρασάκι στην τούρτα αυτής της αυξημένης, γιατί τα πράσινα εμπορεύματα θα είναι πολύ πιο ακριβά από τα συμβατικά εμπορεύματα. Το παράδειγμα με την ηλεκτρική ενέργεια είναι αναμφισβήτητο γεγονός, αλλά φέρω και ένα ακόμη παράδειγμα. Αυτό που βλέπατε, η απαγόρευση της χρήσης πλαστικών στα νοσοκομεία, δηλαδή τα κουτάλια, τα πυρούνια, τα μπολάκια. Ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί η δαπάνη? 300% πάνω. Το χάρτινο ανακυκλώσιμο σε σχέση με το πλαστικό. 300% πάνω έχει αυξηθεί η δαπάνη. Ας βάλουμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα πράσινα εμπορεύματα τα οποία θα κατακλείσουν σε λίγο και θα είναι υποχρεωτικά. Μόνο και μόνο για αυτά. Σκεφτείτε και για τα υπόλοιπα που έχει να πάει η κατάσταση και είναι με βάση πραγματικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Και βεβαίως η ψηφιακή μετάβαση στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων θα οδηγήσει σε μια αλματώδη διεύρυνση των ψηφιακών ανισοτήτων. Γιατί οι ανισότητες είναι στο DNA του συστήματος. Και αυτός ο μηχανισμός που αναπαράγει και διευρύνει τις ανισότητες είναι η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Και αυτή την ακριβώς την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής το αστικό κράτος διαχρονικά την υπερασπίζεται, αλλά και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες. Από αυτή την άποψη λοιπόν η ανάπτυξη είναι άδικη, αντιλαϊκή, σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού και θα είναι και μια ανάπτυξη βεβαίως αβέβαιη. Γιατί και εσείς λέτε τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους, αλλά το βέβαιο είναι αν και αυτές οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι δεν επικρατήσουν, ότι θα έχουμε, δεν θα μπορείτε να αποφύγετε τη νέα κρίση, τη νέα καπιταλιστική κρίση. Και φτάνουμε στο φαύλο ταξικό χαρακτήρα του κύκλου της καπιταλιστικής οικονομίας. Κρίση, τι λέτε, επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα, επίθεση στο λαό, στην εργατική τάξη για να μπορέσει να έρθει η ανάκαμψη. Έρχεται μια ανάκαμψη, επίθεση στους εργαζόμενους και πάλι για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η ανάκαμψη. Αβέβαιη επιβράδυνση της οικονομίας, επίθεση στο λαό και στους εργαζόμενους για να μην πέσουμε στην κρίση. Έρχεται η κρίση και ξανά μανά το ίδιο τροπάριο. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι στα πλαίσια του συστήματος που ζούμε δεν υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού, ανεξάρτητα του μείγματος διαχείρισης, ανεξάρτητα της κυβερνητικής σύνθεσης εντός των τυχών του συστήματος και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού. Η διέξοδος, η υπαρκτή, η οποία υπάρχει και είναι ρεαλιστική, είναι προς η κατάργηση της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Μόνο αυτή μπορεί να δώσει διέξοδο προς όφελος του λαού, γιατί θα μπορέσει να οργανώσει την οικονομία και την παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, θα οδηγήσει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό αξιοποίηση του σύνολου των παραγωγικών δυνατοτήτων, σε εργατικό έλεγχο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατραπεί το ίδιο το αστικό κράτος, αλλά και η εξουσία του, και να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός ως η μόνη ρεαλιστική διέξοδο προς όφελος του λαού. Έτσι λοιπόν, και επειδή τα προγράμματα τα κυβερνητικά είναι προκαθορισμένα για πολλά χρόνια ακόμη, ανεξάρτητα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, και με την ενισχυμένη εποπτεία και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με το ΕΣΠΑ, από αυτή την άποψη λέμε καθαρά ότι ο λαός δεν είχε περιμένει τίποτα από κανένα σωτήρα, καμία αναμονή. Οι αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα είναι ενθαρρυντικοί, απέτρεψαν επιδείνωση της θέσης σε μια σειρά κλάδους, όπως για παράδειγμα τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες στην e-food. Είχαν κατακτήσεις προσωρινές, όπως για παράδειγμα την προστασία της ανθρώπινης εργασίας και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε χώρους δουλειάς, με τους νεκρούς που έχουμε θρηνήσει το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη φαίνεται καθαρό για ακόμη μια φορά ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, καμία εμπιστοσύνη από τους όποιους σωτήρες, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να οργανωθεί ακόμη πιο αποφασιστικά η πάλη σε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα που θα έχει στο επίκεντρό του τον κύριο εχθρό, το αστικό κράτος, πρώτα και κύρια, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι πρωταρχικής σημασίας για να οδηγηθούμε σε γενικότερες ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.